ο Εργοτέλης με τον Μισελ. Υπάρχει χώρος από τα αριστερά για αυτή την επίθεση. Η σέντρα για τον Κατσικοκέρι από κοντά, μεγάλη ευκαιρία, πρώτη χαμένη στο παιχνίδι για τον Εργοτέλη στο 4ο λεπτό. Μια κάθετη για τον Κατσικοκέρι ήταν καλή. Γυρνάει αυτό σουτάρι, θα αποκρούσει ο Βουτσινάς. Ίσως την καλύτερη στιγμή του Εργοτέλη στο παιχνίδι, στο 36. Υπάρχουν βέβαια παίχτες, όπως και ο Κατσικοκέρις, που έχουν το εύκολο γκολ. Εδώ τώρα και με σέντρα και με απευθείας εκτέλεση μπορεί να απειληθεί η εστία του Εθνικού και είναι το γκολ. Το 1-0 από αυτή τη φάση πρέπει να ήταν ο Κατσικοκέρις αυτός, πάνω εκεί που το λέγαμε, που με μία επαφή πέτυχε το 1-0 από αυτή την φάση που βέβαια ο Λεάλ όταν εκτελεί φάουλ. Ναι, πρέπει να ήταν ο Κατσικοκέρις, Μανώλη, αυτός που θα ξαναδούμε την φάση. Ναι, αυτός είναι ο παίκτης που θα σκοράρει για το 1-0. Κατσικοκέρις για τον Μισελ. Ωραία αυτός για το Λεάλ. Κάνει και το σούτο Λεάλ, απειλή. Η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δοκάρι και παράλληλα έρχεται και το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο μέρος από τον κύριο Κοκκινάκη. 1-0 ο Εργοτέλης με τον γκολ του Κατσικοκέρι από το 41. Κατσικοκέρις με τον Βελίνη και τώρα για τον Λεάλ η μπάλα. Ο Λεάλ για τον Κατσικοκέρι. Καλή στιγμή, η μπάλα θα αποκρουστεί πριν πάει στα δίχτυα από τον Βουτσινά. Ο Εργοτέλης που πατάει περιοχή, το γύρισμα. Ο Βελίνης, η κόντρα, δοκάρι. Η μπάλα βρήκε στο Καϊμακαμούδι και δεν πήγε στα δίχτυα. Ο Εργοτέλης όμως θέλει ένα δεύτερο γκολ. Κεφαλιά τώρα προς τα πίσω, ο Τζανής. Πήρε ο Λεάλ. Κάνει ένα πλασέ, δύσκολο, πολύ καλό πλασέ από τον Σέρχιο Λεάλ. Θα αποκρούσει ο Βουτσινά σε κόρνερ. Ο Σερτζίνιο Ριμπέιρο, ο Πορτογάλος, έχει κάνει πολύ καλή εμφάνιση σήμερα. Αν πετύχει και γκολ θα είναι το τέλειο και το πετυχαίνει. Κάτι μας έλεγε εδώ ότι ο Πορτογάλος αξίζει ένα τέρμα. Και αυτό γίνεται στο 84. 2-0 ο Εργοτέλης, τελειώνει το μάτς. Μανώλη, νομίζω πως είναι μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του Σερτζίνιο στα παιχνίδια. Είναι, Γιώργο, η καλύτερη εμφάνιση του Σερτζίνιο. Είναι η καλύτερη εμφάνιση. Τουλάχιστον από τα παιχνίδια που έχουμε δει εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο, με διαφορά. Κινητικότατο στη μεσαία γραμμή, έβγαλε σέτρες, ενέργειες και βάζει τώρα και τον γκολ, το οποίο πραγματικά το άξιζε ο Σερτζίνιο. Αναφορικά με τον αγώνα, επιλέξαμε να περιμένουμε τον Εργοτέλη γιατί αφενός είναι πολύ καλή ομάδα. Αφετέρου προερχόμαστε από ένα παιχνίδι που μας τραπατσάρισε ψυχολογικά. Μια ήττα με την Κηφισιά στο γήπεδό μας που ήταν για μένα εκτός προγράμματος. Ακουστήκανε διάφορα, όπως ακούγονται πολλά στην Ελλάδα σε ήττα. Και οι παίχτες μου είναι νεαροί κυρίως και δεν έχουν ακόμα την εμπειρία να το διαχειριστούν. Επιλέξαμε λοιπόν να παίξουμε να περιμένουμε τον Εργοτέλη. Δεν είχε γίνει φάση στο πρώτο ημίχρονο εκτός από δύο φάουλ, αν θυμάμαι καλά, του Λεάλ. Ο Εργοτέλης είναι έμπειρη ομάδα. Στην πρώτη καλή εκτέλεση ευτύχησε να προηγηθεί. Εμείς συνεχίσαμε στο ίδιο μοτίβο. Κάναμε κάποιες αλλαγές. Προσπαθήσαμε να βρούμε μια ευκαιρία, μήπως και φέρουμε το παιχνίδι στα ίσα. Δεν κάναμε κάποια ευκαιρία. Το τελικό αποτέλεσμα δίνει το δικαίωμα στον Εργοτέλη να ελπίζει στην άνοδο. Από εκεί και πέρα εύχομαι καλή συνέχεια στον αντίπαλο. Λοιπόν, ήταν άλλο παιχνίδι για μας που, όπως και αυτά που έχουν απομείνει, για να έχει σημασία το επόμενο πρέπει, και να είναι πολύ σημαντικό το επόμενο, πρέπει να κερδίσεις αυτό εδώ που είναι σημαντικό. Από την πρώτη μέρα που έχουμε έρθει στην ομάδα, αυτό λέμε και εγώ και οι συνεργάτες μου, αυτό προσπαθούμε να περάσουμε στους ποδοσφαιριστές. Όσο για το παιχνίδι, Εθνικός είναι μια ομάδα που είναι πολύ νεανική. Για μένα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα γιατί την έχω παρακολουθήσει και σε άλλα παιχνίδια. Σίγουρα, όπως είπε και ο προπονητής τους, διάλεξε έναν τρόπο να μας περιμένει στο μισό γήπεδο. Ήταν δύσκολο για μας για το πρώτο ημίχρονο να βρούμε πολλές φάσεις. Γι' αυτό και έχουμε δουλέψει πάρα πολύ το τελευταίο καιρό, γιατί πιο πολλές ομάδες μας παίζουν και έτσι. Απλώς αυτό που σήμερα δεν έκανε ο Εθνικός, που κάνανε κάποιες άλλες ομάδες που πήραν εδώ πέρα κάποια αποτελέσματα, είναι ότι δεν έτρωγε το χρόνο. Δηλαδή δεν έκαναν καθυστερήσεις σε πόλες. Και υπήρχε πολύ χρόνο στο παιχνίδι. Ευτυχήσαμε, βάλαμε ένα γκολ από μια στημένη φάση. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε κι άλλο ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω δεν τα καταφέραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο είπαμε με τα παιδιά να πετύχουμε ένα άλλο δεύτερο γκολ, να μας φύγει το άγχος.
Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να είναι μια φάση να το πληρώσεις, γιατί και ο Εθνικός είναι καλή ομάδα. Άργησε να έρθει το δεύτερο γκολ. Θα μπορούσαμε να το πετύχουμε πιο μπροστά σε 2-3 φάσεις που είχαμε. Το πετύχαμε όμως και το δεύτερο και έτσι τελείωσε καλά για μας.